Πέρσι ήταν επίσης ένα ρεκόρ. Δείχνει ότι όλη η ανθρωπότητα γνωρίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν απολύτως ασφαλή προορισμό. Επειδή η Ελλάδα προφανώς δεν είναι μόνο η Μύκονος, αλλά είναι το σύνολο της χώρας, γιατί στο σύνολο της χώρας υπάρχουν όμορφα και ενδιαφέροντα μέρη, στην πρωτεύουσα, στην Μακεδονία, στα νησιά μας, πάντως σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο πράγμα που κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην ελληνική αστυνομία είναι να ενισχύουμε την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων σε όλους αυτούς τους προορισμούς. Φέτος λοιπόν, οι τουριστικοί προορισμοί, τα νησιά και τα υπόλοιπα τουριστικού ενδιαφέροντος μέρη, ενισχύονται με 830 πρόσθετους αστυνομικούς, ενώ ήδη έχουν κατευθυνθεί στα αεροδρόμια της χώρας και στους σταθμούς εισόδου και εξόδου 1188 αστυνομικοί μας. Τα 830 δεν υπήρχαν πέρσι, είναι επιπρόσθετοι. Είναι αντίστοιχα με τα περσινά και λίγο πιο ενισχυμένα. Αλλά πέρσι έχουμε ένα δεδομένο ότι στο Ελευθέριος Βενιζέλος είχαμε τα καλύτερα ρεκόρ εξυπηρέτησης των πιστών. Πέρσι σε όλη τη γη υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με τα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια, με τεράστιες καθυστερήσεις. Το Βενιζέλος ήταν εξαιρετικά συνεπές και αξιόπιστο και αυτό είναι ένα σπουδαίο γεγονός. Σε ό,τι αφορά τώρα συγκεκριμένα την Μύκονο. Στην Μύκονο έχουν μέχρι την 1η Μαΐου μεθαύριο θα έχουν τοποθετηθεί 100 νέοι πρόσθετοι αστυνομικοί, υπερδιπλάσιοι από αυτούς που ήταν και θα προσθεθούν και άλλοι 30. Το σπουδαιότερο που θέλω να γνωρίζουν όλοι είναι ότι η ελληνική αστυνομία συνεργάζεται με όλες τις κρατικές αρχές και συνδράμει με δυνάμεις οι οποίες πηγαίνουν συγκεκριμένα να εκτελέσουν επιχειρήσεις στη Μύκονο προκειμένου να ξεκαθαριστεί σε όλους ότι η Μύκονος είναι ένας τόπος που ισχύει απολύτως ο νόμος του ελληνικού κράτους και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο με κανέναν. Πηγαίνουν μονάδες οικονομικής αστυνομίας, τον ΟΠΚΕ, δυνάμεις που κάνουν σοβαρούς τροχονομικούς ελέγχους.